Καλή σας ημέρα κύριε διοικητά. Καλή σας ημέρα. Είστε βήκε ρόχα σας εδώ. Χαθήκαμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο σας περιμέναμε, ήμασταν εκεί με το Φιλόδωρο. Ήταν και ο Φιλόδωρος, σας περιμέναμε. Πολύ ασφαλής πληροφορίες. Ελλάδος πληροφορίες. Τι κάνετε. Ασφαλής. Καλημέρα. Στο χώρο αναμονή. Ναι, ναι. Και από το χώρο αναμονής... Μπαίνουν και όμως... Σε χώρο αναμονής του ΕΟΔΗ. Ναι. Το οποίο θα συζητήσουμε τώρα και στο κέντρο ακριβώς εμβολιασμού. Τέλεια. Έχουμε κάνει κέντρο εμβολιασμού σε άλλα νοσοκομεία και νομίζω και καλύτερα. Τέλεια. Με διερμηνείς με απ' όλα. Πάμε να συζητήσουμε. Να κάνουμε, είναι όλοι εδώ, να κάνουμε μια δήλωση να μην τους ταλαιπωρούμε όλους. Να μην τους πιέσουμε. Αμέσως εδώ είναι και του ΕΟΔΗ. Καλημέρα. Πηγαίνουν αμέσως εδώ πέρα που τους εξετάζει ο γιατρός και αμέσως στο επόμενο δωμάτιο είναι κάνουν τα εμβόλια. Καταγράφονται εδώ και μετά ο προφάλαμος καταγραφής και μετά ο εμβολιασμός. Και μετά... βγαίνουν από εκεί, μένουν... Σε λεπτά είναι όλα καλά, μπορείτε να πάτε... Οργάνωση... Καθηγός είναι ένα προφανατικό. Α, ξέρετε, δεν καταλαβαίνει. Θέλω να ξεκινήσει, θέλετε να δείτε... Ναι, να περάσω όλη τη διαδικασία. Σας βλέπουμε και εδώ είναι η καταγραφή. Τα στοιχεία, ο διμηνίας, το ιστορικό, το ιατρικό. Καλά είστε. Καλά είστε. Καλά εσείς. Και όταν είμαστε έτοιμοι, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Τελειώνει η καταγραφή, πάμε στο επόμενο βήμα. Μπράβο στον Ιωδή. Μόνο θετικά λόγια. Καλημέρα, φύγουμε. Καλημέρα. Καλό. Τον άνθρωπο μην του βάλετε το πρόσωπό. Να βγάλουμε μια φωτογραφία και να φύγουμε από τα πόδια σας. Ναι. Και να βγάλουμε τα πέτα. Τέλεια. Τι είναι αυτή η δική πλάτη. Παραδό, παραδό. Μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Επισκεφτήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Αρκουμανέα, το νοσοκομείο Χίου και τώρα τη Βιάλ, για να δούμε πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία. Οι εμβολιασμοί στα νησιά μας, στο γενικό πληθυσμό, οι εμβολιασμοί στους αιτούντες άσυλο. Και μέχρι στιγμής το πρόγραμμα εξελίσσεται με απόλυτη επιτυχία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δημιουργία ενός τείχου ανοσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικά στο μεταναστευτικό καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις επιπτώσεις της πανδημίας από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα και με τους μαζικούς πλέον εμβολιασμούς που γίνονται στις δομές, είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε αντιμετωπίσει την κρίση. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στα κέντρα φιλοξενίας. Έχουμε τα πρώτα τρία νησιά, στη Χίο, στη Λέσβο και στη Σάμο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη Χίο μαζί με τον Υπουργό Μετανάστευσης και πραγματικά η οργάνωση είναι εντυπωσιακή. Όπως όλη η εκστρατεία ελευθερίας σε όλη τη χώρα
όλοι έχουν να πούνε τα καλύτερα. Έτσι και στις δομές φιλοξενίας και στους ετούντες άσυλο, η οργάνωση είναι άψογη. Ξεκίνησαν, θα συνεχιστούν, θα χτίσουμε το απαραίτητο τείχος ανοσίας. Όπως έχουμε πει, συνεχίζουμε, έχουμε την αισιοδοξία των εμβολίων και συνεχίζουμε να προσέχουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, από την ώρα που θα έχουν το έγγραφο αυτό, θα μπορούν να ταξιδέψουν εφόσον έχουν πάρει την έγκριση για άσυλο? Οι ετούντες άσυλο αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζεται ο γενικός πληθυσμός. Εκδίδονται το πιστοποιητικό εμβολιασμού, και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό, για όλους όταν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού. Ειδικά στις δομές φιλοξενίας επιλέξαμε τη χρήση του εμβολίου της Johnson της μίας δόσης, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν μετακινήσεις μεταξύ δομών και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις δύο δόσεις. Είναι θέμα μερικών ημερών να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός σε όλους τους ετούντες άσυλο που επιλέξουν να εμβολιαστούν. Όπως γνωρίζετε, ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι εθελοντικός. Όπως είναι και στο γενικό πληθυσμό. Στα υπόλοιπα κέντρα, η εικόνα που έχετε, ποια θα είναι δηλαδή, πότε θα ολοκληρωθούν? Αυτή τη στιγμή οι κύριες δομές είναι οι δομές του Βορείου Αιγαίου. Εξελίσσεται ομαλά και στη Λέσβο και στη Χίο και στη Σάμο το πρόγραμμα εμβολιασμού. Στις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα κέντρα φιλοξενίας σε όλη τη χώρα. Για το θέμα της πυροπροστασίας, όπως γνωρίζετε, εμείς δίνουμε ανταποδοτικά κονδύλια στους Δήμους με την νομοθεσία που ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2020. Χρηματοδοτούνται οι Δήμοι, οι οποίοι συμβάλλουν στα έργα καθαρισμού στην περιοχή, και είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Χίου για να γίνει και πάλι ο καθαρισμός εδώ στη Βιάλ. Βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι είναι τελευταίο καλοκαίρι που βρισκόμαστε στη Βιάλ.